Κύριε Κωστόπουλε, καλημέρα σας. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Τι κάνετε? Καλώς μέρα. Προσπαθώ να ξεπεράσω το ότι μου κάνατε intro με γονίδι. Με γονίδι, ναι. Το απίλαυσα, βέβαια. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έχετε χρόνο. Μια καλημέρα θα πούμε. Αλλά ζητώ ειλικρινά. Για τον να το χαλαρώσουμε λιγάκι. Ναι. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Τι είδατε χθες, τι εντύπωση σας έμεινε από την αναμέτρηση την τηλεοπτική? Είδα ότι τελικά η σωστή προετοιμασία νικάει το φαίνεστε και τα εντυπωσιακά πομπόδι πράγματα που τις περισσότερες φορές καταλήγουν να είναι κενά. Περνάνε από μια φάση που γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα, αλλά νομίζω ότι τελικά εάν προσπαθήσουμε μπορούμε να τα μαζεύουμε. Η κυρία Χάρης, να σας πω, τα είπε όλα. Ο Μιχάλη, τα είπε όλο ο κύριος Ιγνατίου. Ο κύριος Ιγνατίου ήταν εξαιρετικός, ναι, σήμερα και πρέπει να παραπέμψουμε εκεί όποιος και όποιον ενδιαφέρεται. Το βασικό νομίζω συμπέρασμα είναι ότι στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στον κύριο Τραμπ. Νομίζω περισσότερο από εξαιρετικά. Ήταν φοβερά προετοιμασμένη. Θύμισε, για όσους παρακολουθούμε την αμερικανική πολιτική, θύμισε τις εποχές που ήταν ακόμα στα νομικά της στην Καλιφόρνια, μαχητική, ευθυτενής, ωραία, άνετη, δεν κατάλαβε τίποτα. Έχετε την αγωνία ότι είναι, δηλαδή μάλλον αλλιώς, όχι έχετε, υπάρχει αγωνία στις ΗΠΑ ότι έρχεται μια αριστερή να κυβερνήσει ως πρόεδρος? Εγώ δεν το έχω εισπράξει, αλλά να σας πω, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι μια χαόδης χώρα, 300 πλάς εκατομμυρίων, με απίστευτες διαφοροποιήσεις. Εγώ στο δικό μου τον κύκλο δεν το έχω εισπράξει. Αυτό που εισπράττω είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα το οποίο προβάλλει αυτό το πράγμα πάρα πολύ έντονα και πολύ πετυχημένα, γιατί κάποιους ανθρώπους τους φοβίζει. Όπως αντίστοιχα και η άλλη πλευρά προβάλλει κάποια άλλα πράγματα για να φοβήσει την αντίπαλη πλευρά. Δεν νομίζω. Βέβαια, να πούμε ότι μολονότι συμφωνώ μέχρι και στα κόμματα με τον κύριο Ιγνατίου σε αυτά που σας είπε, δεν πάβει να εξακολουθεί να είναι μία μάχη που θα δοθεί στα σημεία. Βεβαίως. Δεν είναι δηλαδή ότι... Ναι, δεν έχει κρυθεί κάτι, μα δεν κρύθηκε κάτι. Εννοείται, προφανώς. Είναι αυτές οι 50-55 μέρες, νομίζω θα είναι από τις πιο σκληρές στην αμερικανική πολιτική ιστορία, γιατί παραμένει η πόλωση, παραμένουν απίστευτα διακυβεύματα που, ξαναλέω, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, μας επηρεάζουν όλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Σωστά. Πόσο μάλλον σε εμάς που βρισκόμαστε μέσα σε μια απίστευτη ρευστότητα σε κάθε επίπεδο. Άρα παρακολουθούμε με προσοχή. Νομίζω όμως ότι είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος απελευθερώθηκε χτες. Αν θέλετε και από τη σκιά του υπέροχου του Biden. Και έδειξε πόσο μπορεί και πού μπορεί και τι μπορεί. Και πού μπορεί να φτάσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστόπουλε. Χάρηκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα να έχετε.